Είμαστε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Νέα Σμύρνη Αρτάκης, όπου σε λίγα λεπτά θα αρχίσει ο φιλανθρωπικός αγώνας μεταξύ Ελλήνων Ολυμπιονικών και μιας μεικτής ομάδας δημοσιογράφων, παρουσιαστών και καλλιτεχνών για την ενίσχυση της Κιβωτού του κόσμου και του κοινωνικού παντοπολίου. Ο παρουσιαστής του σημερινού αγώνα, κύριος Χρήστος Φερεντίνος. Κύριε Φερεντίνο, πώς είναι η εμπειρία να παρουσιάζεται σήμερα ένα τέτοιο παιχνίδι? Μεγάλη μου χαρά καταρχήν που με φώναξε εδώ ο Δήμος της Νέας Σμύρνης, που είχε την πρωτοβουλία αυτής της πολύ ωραίας εκδήλωσης για τα παιδιά της Κιβωτού και για το κοινωνικό παντοπολείο της πόλης. Είμαι ανάμεσα σε πολύ σημαντικούς αθλητές, Ολυμπιονίκες, παλέμαχους μπασκεμπολίστες, δημοσιογράφους, ηθοποιούς. Όλοι ήρθαν εδώ, από ό,τι έμαθα, έτσι, με πολύ χαρά για να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση. Βάζουν καλάθια, δίνουν ελπίδα. Είναι ο Περιφερειάρχης κύριος Σγουρός. Κύριε Σγουρέ, πώς είναι για σας η απόψινή εμπειρία, η σημερινή εμπειρία να συμμετάσχετε σε τέτοιο παιχνίδι? Πρώτα απ' όλα είναι πολλές συγκινήσεις. Από μικρό παιδί είμαι εδώ στη Νέα Σμύρνη. Εγώ έπαιζα στο Μίλωνα και όταν πρωτό έγινε αυτό το γήπεδο ήμουν από τους πρώτους που έπαιξαν. Αντίπαλοι με τον Πανιόνιο. Όλοι οι φίλοι στη Νέα Σμύρνη και του Μίλωνα και του Πανιονίου συναντιόμαστε και βεβαίως υπάρχει το αίσθημα της συγκίνησης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί θυμόμαστε όλα τα χρόνια που ήμασταν και εμείς πιτσιρικάδες και το πόσο μας άρεσε το μπάσκετ και τις ελεύθερες ώρες όταν δεν είχαμε σχολείο, όταν δεν είχαμε δουλειά, ήμασταν συνέχεια μέσα στο γήπεδο. Και γι' αυτό η Νέα Σμύρνη είναι φυτώριο του αθλητισμού γενικότερα, αλλά και του μπάσκετ ειδικότερα, αλλά και του ποδοσφαίρου και της άσης βαρών και του βόλι και του υγρού στίβου και του στίβου του κλασικού αγωνιστικού στίβου και πολλών άλλων αθλημάτων και του τένις. Να τους τρέξει λίγο. Μαζί μας είναι δύο όμορφες παρουσίες στο σημερινό παιχνίδι, η κυρία Ορθούλα Παπαδάκου και η κυρία Χριστίνα Βραχάλη. Θα μας πείτε τις εμπειρίες σας από το σημερινό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής ξέρω, θέλω οξυγόνο. Όχι, εντάξει, πιστεύω είναι ένα πάρα πολύ ωραίο event που γίνεται και για καλό σκοπό πάνω απ' όλα. Είναι η τοκή μου παιδιά του Κιβωτού. Εγώ είμαι χαρούμενη διότι βλέπω πολλά παιδιά που παίζαμε και μπάσκετ μαζί παλιότερα. Είναι ωραία ατμόσφαιρα, περνάμε πολύ καλά και είμαστε εδώ για το σκοπό που είπα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βραχάλη, σήμερα το σημαντικότερο είναι ότι ο αγώνας γίνεται και για φιλανθρωπικό σκοπό, για την ενίσχυση της Κιβωτού του κόσμου και του κοινωνικού παντοπολίου. Το μπάσκετ ούτως ή άλλως για μας και για μένα και για την Ορθούλα, γιατί παίζουμε αρκετά χρόνια, είναι βοηθάμε το συμπαίκτη μας, σεβόμαστε το συμπαίκτη μας. Οπότε κατ' επέκταση σεβόμαστε και αγαπάμε και τον συνάνθρωπό μας και ιδιαιτέρως τα παιδιά. Οπότε σε κάθε τέτοιο σκοπό δεν υπάρχει σκέψη για να ανταποκριθούμε, γίνεται αυτομάτως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά και καλή συνέχεια. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Κοντά μας είναι ο δικηγόρος κύριος Μαρακάκης. Κύριε Μαρακάκη, σήμερα σας είδαμε από άλλο πόστο μέσα στο παρκέ να ενισχύετε και εσείς την προσπάθεια για την Κιβωτό του κόσμου και το κοινωνικό παντοπολείο. Όποια πρωτοβουλία είναι προς όφελος των παιδιών, ειδικά τέτοιες δύσκολες μέρες, θα μας βρίσκει μαζί πάντα. Εγώ δεν το έχω και πολύ με τον μπάσκετ, αλλά είναι πολύ χαρούμενη η ατμόσφαιρα. Μαζέψαμε αρκετά τρόφιμα. Ανταποκρίθηκε πάρα πολύ κόσμος, ο κόσμος του Δήμου της Νέας Σμύρνης στην πρωτοβουλία αυτή. Και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ να στηρίξετε αυτές τις εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.
Κοντά μας είναι οι Ολυμπιονίκες Ξεφασκίας Βασιλική Βουγιούκα. Βασιλική, και οι Ολυμπιονίκες συμμετέχουν σε αυτό το φιλανθρωπικό παιχνίδι σήμερα. Βεβαίως, ήθελαμε να στηρίξουμε αυτή την τόσο σημαντική προσπάθεια για την Κιβωτό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που είμαι εδώ σήμερα. Μια ευχή για το νέο έτος. Υγεία. Και όχι μόνο υγεία, απλά αντοχή για τα δύσκολα, για τις δύσκολες στιγμές που περνάνε όλοι οι Έλληνες. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού λέει να μην αλλάζουμε, να μην αλλάζουμε. Μαζί μας ο Ολυμπιονίκης Κοπηλωσίας, κύριος Βασίλης Πολύμερος. Κύριε Πολύμερε, δεν είστε στον φυσικό σας χώρο σήμερα, ωστόσο είναι για καλό σκοπό. Ναι, είμαστε με το Σύλλογο Ελληνίων Ολυμπιονικών, όπου έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος. Παίρνουμε σε πάρα πολλές τέτοιες εκδηλώσεις μέρος, επισκεφτόμαστε σχολεία και σήμερα με επαφορμής εδώ του αγώνα για την Κιβωτό του κόσμου. Δεχτήκαμε μεγάλη χαρά. Είδατε ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί Ολυμπιονίκες να στηρίξουν την όλη προσπάθεια και είμαστε γενικώς αρρωγοί σε οτιδήποτε τέτοιο γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Κοντά μας ο Γιάννης Φερόπουλος, προπονητής του Πανιωνίου. Κύριε Φερόπουλε, σε γνώριμο για σας γήπεδο σήμερα, ωστόσο και διαφορετικό σκοπό. Βέβαια, ο σκοπός είναι αυτός που έχει σημασία, γιατί αυτές τις γιορτινές μέρες όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε στους συνανθρώπους μας. Ο δαιμόνιος. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Νέας Μύρνης και του ΟΝΑ. Αξίζει συγχαρητήρια στους διοργανωτές για αυτή τους, την πρωτοβουλία και για αυτή την προσπάθεια που γίνεται εδώ. Αλλά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στους συμμετέχοντες, αυτούς που παίζουν, τους αθλητές σήμερα, οι οποίοι δίνουν εξαιρετικά τον καλύτερο σε αυτό και εξαιρετικό θέαμα για όλους τον κόσμο που έχει έρθει να δει το παιχνίδι. Ευχόμαστε καλή χρονιά, χρόνια πολλά και καλή συνέχεια και επιτυχίες. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ο Βασίλης Τάκουλος. Κοντά μας ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και διοργανωτής του σημερινού φιλανθρωπικού αγώνα, κύριος Πολύδωρος Συρίγος. Κύριε Συρίγο, γεια σας καταρχάς. Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Νομίζω ήταν ένας αγώνας ο οποίος δεν είχε το νόημα της νίκης, ήταν το νόημα της συμμετοχής. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από το δικό σας κανάλι όλους τους επώνυμους και ανώνυμους που βρέθηκαν σήμερα εδώ, για να βοηθήσουν σε μια μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια για την Κιβωτό του κόσμου και για το κοινωνικό παντοπολείο της Νέας Μύρνης. Είναι ένας θεσμός τον οποίο πάμε να δημιουργήσουμε. Ελπίζω και του χρόνου να υπάρχει ίδια συμμετοχή και του κόσμου, αλλά και των επώνυμων και ανώνυμων φιλάθλων που βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ιδιαίτερη μνήμα βέβαια θα κάνω στους καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, στους Έλληνες Ολυμπιονίκες, στους χορηγούς της εκδήλωσης, αλλά κυρίως στον απλό κόσμο, ο οποίος συμπαραστάθηκε ενεργά στην προσπάθεια αυτή. Συνδυάστηκε ουσία και θέαμα κιόλας, γιατί είδαμε και ένα ωραίο παιχνίδι, έτσι, έληξε και ισόπαλο. Ναι, νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι του αθλητισμού έχουν το μεράκι να παίζουν, είτε είναι από τους δημοσιογράφοι, είτε είναι αθλητές, και προσφέρανε θέαμα και για τον κόσμο, μπόρεσε να δει ένα ευχάριστο μεσημέρι, να περάσει ωραία. Το μπάσκετ προσφέρεται για το χειμώνα, είναι ένα κλειστό γήπεδο το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει τους αγώνες και θέλουμε να φιλοξενείτε τους αγώνες. Ευχαριστούμε πολύ, καλή χρονιά και καλή συνέχεια. Να είστε καλά παιδιά, καλές γιορτές σε όλους. Ο αγώνας φιλανθρωπικού χαρακτήρα ανάμεσα στους Έλληνες Ολυμπιονίκες και σε μεικτή ομάδα δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και παρουσιαστών έχει μόλις ολοκληρωθεί. Για την ιστορία, να πούμε ότι οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 40-40. Ωστόσο, αυτό που μένει είναι ο τελικός σκοπός, που ήταν η ενίσχυση της Κιβωτού του κόσμου και του κοινωνικού παντοπολίου. Εμείς κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε από το κλειστό γυμναστήριο Νέας Μύρνης για το nstv.gr. Ανδρέας Λεκάκης.